17 Μαΐου 2014. Η Ολυμπιονίκης μας στη ρυθμική γυμναστική, Άννα Πολάτου, αφήνει στην άσφαλτο την τελευταία της πνοή, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα. Ήταν μόλις 31 ετών. Η είδηση του θανάτου της σκορπίζει θλίψη σε όλο το Πανελλήνιο. Το χαμογελαστό κορίτσι δεν είναι πια στη ζωή και οι συναθλήτριές της, αλλά και ο κόσμος που τη γνώριζε, δεν μπορεί να πιστέψει τον άδικο χαμό της. 2 χρόνια μετά, ο δικηγόρος της οικογένειας Γιάννης Μαρακάκης έχει στα χέρια του το πόρισμα που αποδεικνύει, όπως λέει, τα ακριβή αίτια του θανάτου της 31χρονης κοπέλας. Τι ακριβώς αναφέρει αυτό το πόρισμα? Οι διαπιστώσεις και του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, για τις οποίες περιμέναμε αρκετό καιρό, διότι έπρεπε να διασταυρωθούν με πολύ σοβαρά τεχνικά στοιχεία και άλλες μελέτες και από Ελλάδα και από το εξωτερικό, είναι απολύτως συμβατές με τις διαπιστώσεις που είχαν και οι ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες της τροχέας πριν από 1,5 χρόνο, οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ έκαναν λόγο για παντελή έλλειψη παθητικής ασφάλειας σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές στην ελληνική αγορά και το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι με μία πολύ απλή σύγκρουση, με πολύ λίγα χιλιόμετρα, ήταν μία ορολογιακή βόμβα η οποία έσκασε στα χέρια της οδηγού. Όλα συνέβησαν όταν η Άννα Πολάτου πήγαινε στην Κεφαλονιά, την ιδιαίτερη πατρίδα της, για τις εκλογές του 2014. Ήθελε να ψηφίσει τον αδελφό της που κατέβαινε υποψήφιος. Όμως δυστυχώς δεν πρόλαβε. Η σύγκρουση, παρόλο που δεν ήταν πολύ μεγάλη, όπως αναφέρει ο δικηγόρος της οικογένειας, οδήγησε την αθλήτρια στο θάνατο και την οικογένειά της στο πένθος. Προκλήθηκε μία σύγκρουση με ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, ένα αγροτικό αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα, επίσης με λίγα χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε μία σύγκρουση με την πλάτη η Άννα με το άλλο όχημα και ενώ ήταν δεμένη θα περίμενε κανένας να έχει μία φυσιολογική κατάληξη το αυτοκίνητο με υλικές ζημιές και το ένα όχημα και το άλλο. Τελικώς αυτό που συνέβη ήταν να ξυλωθεί όλο το ταμπλό, όλο δηλαδή το εσωτερικό μπροστινό σύστημα της καμπίνας, να εισχωρήσει κατά μισό μέτρο μέσα στην καμπίνα. Συνεπώς θα αναζητήσουμε ευθύνες ποινικές και αστικές. Μαζέψαν τα κομμάτια τους οι άνθρωποι, έδειχναν ο ένας τον άλλο πολύ αγάπη, είναι και μια πολυμελής οικογένεια και τώρα νομίζω ότι είναι έτοιμη και εκείνη και εγώ να κάνουμε αυτό που πρέπει για την τιμή της και για να ηρεμήσει και η ψυχή της. Η αδελφική φίλη της Άννας Πολάτου, Κλέλια Πανταζή, μιλώντας στην εκπομπή μας, είχε αναφερθεί στον άδικο θάνατό της, αλλά και στην ιδιαίτερη σχέση που είχαν μεταξύ τους. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Άντε, το συνειδητοποιώ τις στιγμές που έχω πάει στην Κεφαλονιά και βλέπω ένα μνήμα. Η Άννα για μένα θα είναι στην Κεφαλονιά. Διακοπές.